αυτή τη Κυριακή. Και ενώ τώρα η ΑΕΚ προσπαθεί με τον Λιμπερόπουλο, ο οποίος θα αποφύγει τον Στολτίδη. Παλιά για τον Κρασά, δεν υπάρχει offside στην μεγάλη περιοχή. Ο Κύπριος γυρίζει το κεφάλι, δεν μπορεί να βγάλει την παλιά, καθώς ο Κωστούλας με το σώμα θα παραχωρεί στο πλάγιο. Να το σώσιμος Κρασάς, να εκτελεί το φάουλ. Μπαλά πήρε ύψος από την προσπάθεια του Στολτίδη, από μάκρυνο ο Κωστούλας, κατέβασε ο Ασουνσάο που βγάζει αριστερά για τον Άλβες, έχει σηκώσει ο πρώτος βοηθός το Σιμεάκη για να υποδείξει αντικανονική θέση παίχτη της ΑΕΚ. Τον βλέπουμε τον Αλεσάνδρε Σουάρες, δείτε ξανά, ήταν ο Λιμπερόπουλος νωρίτερα. Επιμένει ο Ζιωβάνι, πάσα για τον Τζόρτζεβιτς. Η κίνηση από τον Γιωργάτο, τον ίδιο αρχηγό του Ολυμπιακού. Ο Γιωργάτο σουτάρει και ο Χιώτης θα παραχωρήσει το κόρνερ. Είναι το πρώτο για τον Ολυμπιακό. Ο Κασαφίνης τον Στολτίδη. Κοστούλας. Και πάλι ο Κάς κάθετα στον Τζόρτζεβιτς. Ο Μάριτς κάνει την κίνηση. Από την άλλη πλευρά μένει ο Ζιωβάνι. Και θέλει να συνεργαστεί εκεί ο Τζόρτζεβιτς με κάποιον συμπαίκτη του. Δεν υπάρχει offside. Ο Κάς, η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 για τον Ολυμπιακό. Από την καταπληκτική παλιά του Πρέδραγκ Τζόρτζεβιτς για τον Γιαννάκη. Ο Κά, ο οποίος αυτή τη φορά εκμεταλλεύτηκε την παλιά, έκανε την κίνηση σε αντίθεση με ό,τι συνέβη νωρίτερα στην παλιά του Γρηγόρη Γεωργάτου. Και είδατε πως πέφτοντας στο έδαφος, ενώ τραυματίστηκε στην σύγκρουση με τον Αχιώτη, άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό. Στο 19ο λεπτό. Προηγείται, δείτε και πάλι πως πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας και είδατε πως αποφεύγοντας τον Χιώτη πριν πέσει πάνω στον αντίπαλο goalkeeper κατάφερε να στείλει την μπάλα πέφτοντας στο έδαφος με το δεξί από την πανέξυπνη παλιά του Πρέδραγκ Τζόρτζεβιτς που σε εκείνο το σημείο περίμενε κάποια κίνηση, είδε τον συμπαίχτη του να βγαίνει στην πλάτη της άμυνας, τον τροφοδότησε και από εκεί και πέρα ο Κάς κατάφερε να ξεγελάσει, να νικήσει τον Χιώτη περνώντας την μπάλα κατευθείαν στα δίχτυα της εστίας της ΑΕΚ για να γίνει το Ολυμπιακός ΑΕΚ 1-0 στο 19ο λεπτό. Και του Μάριτς, τροφοδότησε τον Μάλμπας, αυτό στον κενό χώρο για τον Ζούλιο Σέζαρ και μένει να δούμε αν ήταν η όχι σε θέση offside στα αυτήν την παλιά. Δείτε και πάλι. Σαφέστατα και δεν υπάρχει offside, καθώς ήταν τελευταίος ο Ανατολάκης, κάλυπτε τον επιθετικό της Ένωσης. Πλησιάζουμε πια το 33ο της αναμέτρησης, με την ΑΕΚ να θέλει να αντιδράσει παλιά για τον Σουάρες. Δεν υπάρχει offside. Είναι κοντά του ο Ζούλιο Σέζαρ, η πάσα δεν ήταν καλή και ευκαιρία χάνεται για την Ένωση για να γίνει το 1-1. Ο Νέων Λιμπερόπουλος τα βάζει με τον Αλεσάνδρε Σουάρες, με τον Τζόρτζεβιτς. Κίνηση από τον Γιωργάτο που πιάνει την κεφαλιά, θα μπλοκάρει ο Χιώτης. Ήταν ξεχασμένος ο Γρηγόρης Γιωργάτος αυτή την φάση. Με τον Τζόρτζεβιτς τώρα να συγκλίνει, να τροφοδοτεί τον Ζιωβάνι. Καταπληκτική ενέργεια του Βραζιλιάνου που πλασάρει εκεί κόντρα τον ευνοή προς στιγμή. Θα διώξει ο Μάλμπασα. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό για να πετύχει σχεδόν με την έναρξη του δευτέρου μέρους ένα δεύτερο γκολ. Δείτε εδώ, καταπληκτική ενέργεια από τον Βραζιλιάνο. Πλασάρει ο Χιώτης, διώχνει με το χέρι και εκεί στην συνέχεια από τις κόντρες απομάκρυνε οριστικά ο Μάλμπασα. Για μία ακόμη φορά η φάση θα μπορούσε να είχε τελειώσει, όπως λέμε, την φάση ο Βραζιλιάνος, αλλά δείτε πως δοκίμασε να πλασάρει ο Χιώτης με υπερένταση πέφτοντας το έδαφος, σταμάτησε την πορεία της μπάλας και στην συνέχεια έδιωξε οριστικά τον κίνδυνο ο Μάλμπασα, ο οποίος θέλει να ξεπεράσει τον Μόρα, περνάει, μάλλον ήθελε να περάσει για τον Ζιωβάνι, έρχεται ο Κωστούλας να σουτάρει μπάλα, κοντράρει κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Τζόρτζεβιτς για τον Ζιωβάνι που κοντρολάρει, ευκαιρία για το 2-0. Για μία ακόμη φορά ο Βραζιλιάνος χάνει την μεγάλη ευκαιρία για το δεύτερο γκολ της ομάδας του. Παίχτες του Ολυμπιακού κινήθηκαν πολύ γρήγορα. Παλιά κριβίας από τον Τζόρτζεβιτς, το κοντρόλ από τον Ζιωβάνι που πέφτοντας στέλνει την μπάλα πάνω από το οριζόντιο κάρι της εστίας του Διονύση Χιώτη, χάνοντας μία ακόμη ιδιαίτερα ελκυστική ευκαιρία για ένα δεύτερο γκολ. Πάσα για τον Ζιωβάνι, άνοιγμα στον Μάριτς που έχει μπροστά τον Μάλμπασα. Σεντράρει ο Μάρης για τον ΟΚΑ με το κεφάλι, μπάλα out, μεγάλη ευκαιρία, νέα μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό που τουλάχιστον τρεις μετράει μέχρι στιγμής συνολικά στο παιχνίδι για ένα δεύτερο γκολ που δεν έρχεται για τους γηπεδούχους, αλλά είναι σαφέστατα ένα χτύπημα στις όποιες ελπίδες των φιλοξενούμενων για να φέρουν το παιχνίδι στα ίσια. Μπούρμπος επιχειρεί το σουτ με το αριστερό, η μπάλα out. Κοντά στο δεξί το κάνει μάλλον κόρνερ, καθώς έχει βρει στην πορεία της. Κόρνερ για την ΑΕΚ από την προσπάθεια του Μπούρμπου. Τον βλέπετε σε πρώτο πλάνο πως δοκίμασε με το αριστερό. Μπάλα βρήκε στα σώματα και κατέληξε σε κόρνερ. Σε επανάληψη φάση από την παρέμβαση του Ανατολάκη.
εξάθελά του τροφοδότησε τον Σουάρες. Αυτός γεμίζει. Ο Νικοπολίδης χάνει την μπάλα. Και εδώ έχουμε πέναλτι για την ΑΕΚ. Κασναφέρης δείχνει την λευκή βούλα από την προσπάθεια του Νικοπολίδη να συγκρατήσει την μπάλα. Εκεί δεν τα κατάφερε ο γκολκίπερ του Ολυμπιακού. Πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας ο Βλάνταν Ίβιτς, κέρδισε το πέναλτι. Σε μια φάση που θα ξαναδούμε, δείτε, φεύγει μπάλα μέσα από τα χέρια του Νικοπολίδη, έρχεται ο Ίβιτς και στην συνέχεια φαίνεται να τον ανατρέπει ο Αντώνης Νικοπολίδης. Ο Κασναφέρης έδειξε την λευκή βούλα σε επανάληψη φάση. Και ο Κατσουράνης έτοιμος απέναντι στον Αντώνη Νικοπολίδη να εκτελέσει. Η ισοφάριση για την ΑΕΚ με τον Κώστα Κατσουράνη στο 26ο λεπτό. Κατσουράνης πανηγυρίζει με τον δικό του τρόπο. Κεφαλιά του ΟΚΑ διώχνει ο Χιώτη σε κόρνερ. Εντυπωσιακή η απόκρουση του Χιώτη που πετάχτηκε στην απορία της μπάλας. Παλιά του Στολτίδη για τον Γιωργάτο. Συρτά εκεί, δεν μπορεί ο Καφές. Ευκαιρία για τον ΟΚΑ που γυρίζει στον Καστίγιο. Η μπάλα απομακρύνεται από τον Μόρα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Δείτε και πάλι πως από τα πόδια του Ασουνσάου, εκεί με υπερένταση ο Κασβιάς για τον Καστίγιο, τον πλασέ, διώχνει ο Μόρας σχεδόν πάνω στη γραμμή. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Για ένα δεύτερο γκολ η ΑΕΚ κρατάει την ισοπαλία σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Και μεγάλες λοιπόν οι ευκαιρίες του Ολυμπιακού με μοιραίο παίχτη αυτή τη φορά τον Γιωβάνη που τις έχασε στο 1-0 τις δύο κλασικές ευκαιρίες. Και πάμε αμέσως για μια πρώτη σύνδεση με το στάδιο Καραϊσκάκη. Ο Δημήτρης Μαυρογεννίδης, κατάκοπος βέβαια μετά.